Ονομάζομαι Κρυθαριώτης Οδυσσέας και είμαι ο ιδρυτής και σκηνοθέτης της θεατρικής ομάδας Genesis. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2013 στο Ναύπλιο. Η προσπάθεια ξεκίνησε όταν ήμουν ακόμα φοιτητής του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Ναυπλίου. Αυτό ουσιαστικά που ήθελα να καταφέρω ήταν να συσπηρώσω μια ομάδα θεατρική που κύρια επιδίωξή της να είναι η προάσπιση του πολιτισμού και μόνο της κίνητρο η αγάπη της για το θέατρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για το έργο Ηλίθιοι του Νίλ Σάιμον, μια πολύ παιγμένη ανά τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα κωμωδία. Η πρεμιέρα μας θα γίνει στο Θέατρο Τριανών στις 6 Μαρτίου. Δύο ακόμα παραστάσεις έχουν κανονιστεί προς στιγμή στο Τριανών για τις 7 και 8 Μαρτίου. Πρόκειται για μια πολύ καλή προσπάθεια και προετοιμασία από όλα τα μέλη της Genesis περίπου 5-6 μηνών. Φιλοδοξία μας είναι το Ναύπλιο να είναι η αφετηρία στην όλη προσπάθειά μας, καθώς στόχο αποτελούν πολλά θέατρα ανά την Πελοπόννησο και την Αττική, και όχι μόνο, όπου ήδη έχουν γίνει και οι πρώτες επαφές για συνεργασία μετά τις παραστάσεις στο Ναύπλιο. Το θέατρο για μένα, όπως το αντιλαμβάνομαι, είναι μια συλλογική υπόθεση πολλών δημιουργών. Από τον θεατρικό συγγραφέα που δίνει το πρώτο ερέθισμα, μέχρι τον σκηνοθέτη, τον σκηνογράφο ή τον ενδυματολόγο, τον ίδιο τον ηθοποιό αν θέλετε, που και πάλι δημιουργεί καταστάσεις με το σώμα του, τις εκφράσεις του, τα συναισθήματά του, ακόμα και τον φωτιστή, τον ηχητικό του θεάτρου. Όλοι αυτοί εκφράζουν με τον τρόπο τους την πρώτη ιδέα. Είναι μια συνεργασία λοιπόν δημιουργών για την γέννηση μιας νέας ιδέας. Το θέατρο που γεννά θέατρο. Αυτή είναι και η ιδεολογία της ομάδας μας της Genesis. Ένα μήνυμα προς όλους τους θεατές. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθείτε. Για μας μεγάλη σημασία έχει το να ικανοποιήσουμε τον θεατή και εμάς τους ίδιους, να περάσουμε μέσα από την τέχνη του θεάτρου τα μηνύματά μας, αλλά πάνω απ' όλα να τονώσουμε ψυχικά και με σεβασμό πάντοτε τον ίδιο το θεατή, γιατί αυτή πιστεύω ότι είναι και η σημασία του θεάτρου από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Σας περιμένουμε στο καταραμένο χωριό Κουλιέτσνικοφ στις 6, 7 και 8 Μαρτίου στο Θέατρο Τριανών, στο Ναύπλιο.